χέρι βρωτιά ότι επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, μας το ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Ένωσης Συμμετασχών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι φέτος κάνουμε το μεγάλο άλμα ως Olympic Day Run, ως Ολυμπιακό Μουσείο και βγαίνουμε και εκτός των τυχών της πόλης και δεν πάμε κάπου τυχαία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, πάμε στον συμβολικό αυτό τόπο που γεννήθηκαν οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες, πηγαίνουμε στην Ολυμπία. 19 Ιουνίου σας καλούμε όλους να τρέξουμε μαζί εκεί όπου γεννήθηκε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, εκεί όπου γράφτηκε η αυτή η ιστορία, η τόσο χρυσή ιστορία. Έχουμε το πρώτο Olympic Day Run Ancient Olympia και αυτό για μας είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, ένας τεράστιος στόχος. Είμαστε πάντα μαζί με τους διοργανωτές φορείς και με την ΕΣΟΑ και με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο που εκπροσωπεί την Επιτροπή, τον κ. Αγγελούδη. Και είναι για μας έτσι ένα στίχημα που πραγματικά θα ανεβάσει την Ελλάδα ψηλά στο παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη και ελπίζω να σας έχουμε όλους εκεί μαζί μας, γιατί πραγματικά θα είναι ένα τεράστιο γεγονός μεγάλης συμβολικής αξίας. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους διοργανωτές φορείς για την άψογη συνεργασία. Να ευχαριστήσω τους αφανείς ήρωες αυτής της ιστορίας, γιατί μην φαντάζεστε ότι δεν υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια. Κύριε Αγγελούδη, σας κόβουμε το λόγο. Σας βάζουμε τροχοπέρες. Του δώσα μικρόφωνο που δεν του λένε. Κάτι θέλουμε να του πούμε. Είναι να μην φύγεις από την πόλη. Είναι να μην φύγεις από την πόλη. Δωροκανίζουμε την καρέκλα. Λοιπόν. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Υπάρχουν πίσω από αυτό το πάνελ κάποιοι ήρωες, πραγματικοί ήρωες, που όπως οι συνεργάτες του Ολυμπιακού Μουσείου, με αρχηγό την Γεωργία την Κουρκουνάκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πάνω και βοηθάει, την Ιωάννα την Πούζλιου, Ολυμπιονίκη Softball, για να καταλάβετε δεν είχαν χρόνο ούτε καν να κατεβούν μαζί μας, γιατί τρέχουμε τα πράγματα και κάποιοι πρέπει να τα τρέχουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τι να πω για τον Ματθαίο τον Καϊσίδη, θα μιλήσει αμέσως μετά. Δεν είναι απλά ένας τεχνικός αγώνα. Είναι ο τεχνικός, είναι το άλλο μισό του αγώνα. Γιατί η ψυχή του αγώνα είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Να ευχαριστήσω τη Μάλα Μαντισερκίζη που έχει αναλάβει το κομμάτι του motivation των εθελοντών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε πολύ καλά. Ο εθνοτισμός είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια στην Ελλάδα. Το 2004 πέρασε μια όμορφη σελίδα στην γενικότερα μαύρη ιστορία του. Δυστυχώς δεν συνεχίστηκε και ελπίζω τώρα πια να συνεχίσει, να επανέλθει, γιατί ο εθελοντισμός είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι εμπειρία, είναι γνώση, είναι μαγεία και δεν είναι όλα τα υπόλοιπα που κακώς μας έχουν πει, προσπάθησαν να μας πείσουν ότι είναι. Ένα τελευταίο, εκτός από τα παιδιά που ήδη τα ευχαρίστησα πραγματικά και σας καλώ να είστε, να γίνετε κι εσείς μέλη της όμορφης παρέας μας, της μεγάλης Ολυμπιακής οικογένειας, γιατί με κάποιο τρόπο είστε, αφού ένα κομμάτι δικό σας θα βρίσκεται στο μουσείο μας και δικό σας. Αλλά να πω άλλο ένα μπράβο και ευχαριστώ στον Εμμανουήλ, γιατί δεν είναι απλά ο πιο μικρός, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Για μένα συμβολίζει και δεν είναι τυχαίο, τον είπαμε ambassador, έτσι, όχι λόγω ηλικίας Εμμανουήλ. Είναι γιατί έρχεται και συμπράττει ο πολιτισμός με τον αθλητισμό και είναι αυτό το μήνυμα του Olympic Day Run, είναι αυτό το μήνυμα του Ολυμπιακού κινήματος. Δεν είναι μόνο αθλητισμός, δεν είναι μόνο το ρεκόρ. Αλλά είναι και ο πολιτισμός του αθλητισμού και για μας αυτό είναι καθημερινότητα μέσα στο Ολυμπιακό Μουσείο, μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και μέσα από την προσπάθειά μας, ονειρευόμενη καθώς ονειρευόμαστε μια ιδεατή κοινωνία, να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο μέσα από τα παιδιά. Γιατί, όπως είπε σωστά η αγαπημένη φίλη Ειρήνη εδώ, Ανία Ιγγυλή, τα παιδιά είναι το μέλλον και αν δεν, και όπως είπε και ο Κουμπερτέν, ο επίσημος αναβιωτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, αν δεν εκπαιδεύεις σωστά το παιδί του σήμερα, δεν μπορείς να περιμένεις έναν σωστό ενήλικα του αύριο.